άνθρωπος ο Αγιορείτης. Και προχωρούμε. Γράφει ο Απόστολος. Τη γυναική ουανίρ την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο. Ομοίως δε και η γυνή το ανδρή. Δηλαδή, στην γυναίκα ο άνδρας να αποδίδει την χρεωστουμένη εύνοια. Οφείλει εύνοια στην γυναίκα. Αλλά και η γυναίκα οφείλει να δώσει την χρεωστουμένη εις τον άνδρα εύνοια. Ποια είναι αυτή η οφειλωμένη εύνοια? Μήπως είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήπως είναι το ότι δύνασε να φέρεις εις το σπίτι χρήματα και τροφές? Μήπως δύνασε να πεις ότι στην γυναίκα σου δίνεις πλούτον ή της κάνεις φορέματα ή τη βγάζεις έξω σε περιπάτους και την πηγαίνεις σε τόπους διασκεδάσεων ή της μιλάς με καλό τρόπο? Αυτή είναι η οφειλωμένη εύνοια? Όχι, αγαπητοί μου. Ενθυμούμαι κάποτε κάποιον που έλεγε για κάποιον άλλον ότι τη γυναίκα του τη φροντίζει με κάθε τρόπο. Δεν της λείπει τίποτε. Τώρα, αν κοιτάζει άλλες γυναίκες, αυτό δεν ενδιαφέρει τη γυναίκα του. Αφού τα πάντα η γυναίκα του στο σπίτι τα έχει. Λοιπόν, η οφειλωμένη εύνοια κατά τον Ιερό Χρυσόστομον, σας διαβάζω από το κείμενό του, λέγει, είναι η σοφροσύνη και η σεμνότης. Αυτή είναι η οφειλωμένη εύνοια. Οφείλει σοφροσύνη στη γυναίκα σου. Ακούστε πως το εξηγεί ο ίδιος, το δικαιολογεί. Το σώμα του ανδρός, ουκέτη του ανδρός, αλλά της γυναικός. Τηρεί το τίνιν αυτή το κτήμα σώων και μη μιούτο μη δε παραφθαρίτο. Το σώμα του ανδρός δεν ανήκει στον άνδρα αλλά εις την γυναίκα, όπως και το σώμα της γυναικός δεν ανήκει εις την γυναίκα αλλά ανήκει εις τον άνδρα. Ο ένας εξουσιάζει το σώμα του άλλου, όχι την ψυχή, όχι την ψυχή. Οι ψυχές είναι χώρια. Γι' αυτό εάν ο άνδρας θέλει να σωθεί και δεν θέλει γυναίκα, οι ψυχές είναι χώρια. Αλλά στον γάμο τα σώματα δεν είναι χώρια. Η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα του άνδρος και ο άνδρας εξουσιάζει το σώμα της γυναικός. Και λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, τηρεί το τίνιν αυτή το κτήμα σώων. Ας τηρήσει λοιπόν εις αυτήν το κτήμα το δικό της, δηλαδή το σώμα του ανδρός. Σώων, θα πει ακέραιο, θα πει σωστό, θα πει σωστό. Και μη μιούτο, μη δε παραφθαρίτο. Και να μην το μειώνει, είναι το αντίθετο από το σώον. Να μην το μειώνει με την πηχεία, ούτε να το καταστρέφει. Αλλά σας είπα όμως, και για τη γυναίκα, το ίδιο πράγμα. Τι λέγει τώρα στη συνέχεια ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν τίνην είδης πόρνην δελεάζουσαν. Βέβαια αποτείνεται προς άνδρα, αλλά θα τα δέχεστε και αντιστοίχως αποτεινόμενα προς γυναίκα. Και σας είπα τον λόγο, διότι στην αρχαιότητα ποτέ η γυναίκα δεν ζητούσε το διαζύγιο από τον άνδρα, ο άνδρας ζητούσε από τη γυναίκα. Όταν λοιπόν είδης πόρνην να πετάει τα δολώματά της, τις παγίδες της, και επιβουλεύεται με κάθε τρόπο ερώσαν του σώματος, ερωτευωμένη του σώματος, είπε προς αυτήν να της πεις ουκέστη εμών το σώμα. Το σώμα, λέγει, δεν είναι δικό μου. Όταν σε καλεί η πόρνη, πες της, δεν είναι δικό μου το σώμα. Της γυναικός εστί της εμείς, είναι της γυναίκας μου το σώμα το δικό μου. Της ανήκει, είναι κτήμα της. Ου τολμώ καταχρήσαστε. Δεν τολμώ να κάνω την κατάχρηση αυτήν. Ούτε ετέρα τούτο εν δούνε γυναική.
ούτε έχω το δικαίωμα να το παραδώσω σε ξένη γυναίκα. Τούτο και η γυνή ποιητό. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος να το κάνει και η γυναίκα. Πολύ γαρεντάφθα η ισοτιμία. Διότι εδώ υπάρχει απόλυτος ισοτιμία. Θα ακούσετε αλλού να λέγει η δε κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας και η γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα. Σε ποιαν περίπτωση? Στην περίπτωση της κυβερνήσεως του σπιτιού. Ένας πρέπει να κυβερνήσει το σπίτι. Αυτός είναι ο άνδρας. Αυτός είναι η κεφαλή του σπιτιού. Εκεί δεν υπάρχει ισοτιμία. Η γυναίκα είναι η πλευρά του Αδάμ, δεν είναι όμως η κεφαλή του Αδάμ. Αλλά στην περίπτωση των σωμάτων υπάρχει απόλυτος ισοτιμία. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε πόσο βαρύτατο αμάρτημα είναι η μοιχεία. Δεν προτίθεμαι να μιλήσω για τον γάμο, αλλά θέλω με ένα πλαίσιο όσο το δυνατόν ευρύτερο να αντιληφθούμε το αμάρτημα της μοιχείας. Διότι το θέμα μας είναι περισσαρκικών αμαρτημάτων, είτε εκτός γάμου είτε εντός γάμου, και να το αντιληφθούμε αυτό, ώστε από όσα λέμε και από όσα θα πούμε πιο κάτω, αντιλαμβάνεστε το βαρύτατο του αμαρτήματος της μοιχείας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείτη αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός». Προς Εβραίους το γράφει. Ο γάμος είναι τίμιος καθόλα. Αλλά και η κήτη, το συζυγικό κρεβάτι, αμίαντον, καθαρόν, καθαρόν και γιατί από τη μοιχεία και από τις ποικίλες διαστροφές που έλεγαμε μια περασμένη φορά. Το συζυγικό κρεβάτι πρέπει να σταθεί πραγματικά τόπος αγνότητας. Προσέξτε το σημείο. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Πόρνους και μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Μια θαυμασία εικόνα της ακαταστασίας του μοιχεύοντος ανδρός δίδει ο Ιερός Χρυσόστομος, την οποία, αγαπητοί μου, θα ακολουθήσουμε. Και σας βεβαιώνω, έχω θαυμάσει, όπως και εσείς όταν θα σας αποδώσω το κείμενο, την ψυχογραφία του Ιερού Πατρός. Κάνει τέτοια ανατομία ψυχογραφική, ώστε είναι αξιοθαύμαστος. Λεπτομερίας που αναφέρει, έχει βαθιτά την γνώση τη ζωή των ανθρώπων και τον γράφει αριστοτεχνικότατα όλη αυτή την κατάσταση στα ομιλία του. Η αλήθεια ότι παραλείπω πάρα πολλά. Δεν θα μπορούσα να μεταφέρω σαν γράφη, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τον Ιερό Χρυσόστομο που θα μειώσω την εικόνα της ομορφιάς της ψυχογραφίας. Παίρνω μόνο πολύ κύρια σημεία. Μη τίδι να μελώμεν της εαυτού σωτηρίας. Μη λοιπόν, λέει, αμελούμε τη σωτηρία μας, τη σωτηρία μας. Μη δε το διαβόλο προτείνομεν ημών την ψυχή δια της αμαρτίας τάφης. Ούτε να προτείνομε στο διάβολο την ψυχή μας με την αμαρτία της μοιχείας. Και γάρ εντεύθεν εμυρίε των οίκων ανατροπέ. Η μυρή η πόλεμη. Από εδώ, λέει, ξεκινούν. Από τη μοιχεία ξεκινούν οι μύριες ανατροπές των σπιτιών και οι μύριοι τακομοί και οι μάχες και οι πόλεμοι. Εντεύθεν τα της αγάπης υπορεί και τα της ευνίας υποσύρεται. Από εδώ ξεκινά η υπορροή της αγάπης, φεύγει αγάπη και υποσύρεται η εύνοια. Αμήχανον άνθρωπον ασελγή και ακόλαστον φιλήν την γυναίκα την εαυτού, καν απάντων ευμορφωτέρα ή. Είναι, λέγει, περίεργο πράγμα, κατανόητο, αμήχανον, άνθρωπος ανήθικος, ασελγής και ακόλαστος,
να αγαπά τη γυναίκα του, έστω και αν αυτή είναι η ωραιότερα όλων των γυναικών. Ου γαρεστήν, ου κέρστην, ου δεν εσκρότερον ανθρώπου με τα γάμων πορνεύοντος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πιο εσχρό πράγμα από τον άνδρα που πέφτει στην μοιχεία μετά από το γάμο του. Και ουτού το μόνον, έστι το δεινόν, αλλά ότι και την οικίαν αυτήν δεσμοτηρίου παντός αηδεύτερον όψεται, προς ερωμένην βλέπον και την πόρνην διηνεκός φανταζόμενος. Και όχι μόνο λέγει αυτό, αλλά και το φοβερότερο, ότι βλέπει το σπίτι του χειρότερο και αηδεύτερο και από φυλακή. Βλέπετε, αυτός που έχει φιλενάδα δεν κάθεται μέσα στο σπίτι του. Το βλέπει ότι έχει το σπίτι του σίδερα, ότι είναι φυλακή. Και δεν βλέπει παρά διαρκώς και φαντάζεται τη φιλενάδα του, την ερωμένη του. Αηδεί τα σιτία, συχαίνεται το φαΐ, αηδεί τα ποτά, συχαίνεται το νερό, το κρασί. Δηλητηρίων η τράπεζα εδώ και γέμιν φαρμάκων, σαν να είναι γεμάτο δηλητήριο η τράπεζα. Και ως περόλεθρον μυρίων γέμου σακακών, ούτω φεύγουν στην την οικία. Φεύγουν από το σπίτι σαν να είναι ο χειρότερος τρόπος το σπίτι τους. Ούχι ύπνος αυτή σε στήν, δεν υπάρχει ύπνος. Η νύξ προσινής, ού νύξ προσινής, η νύχτα δεν τους κατευνάζει. Πολλοί γούν των πόρνες προσεχόντων και εντάφτα κακή κακός απόλλοντο, περιεργίας υπομείναντες υπό των πορνευωμένων γυναικών. Πολλοί λέγει από εκείνους οι οποίοι κοιτάζουν ξένες γυναίκες και από τη ζωή αυτή ακόμη κακήν κακός πήγαν. Κακήν κακός. Έχετε παραδείγματα στη ζωή σας? Έχω πολλά. Πρέπει να έχετε δει πολλούς τέτοιους ανθρώπους που κοιτούσαν ξένες γυναίκες κακήν κακός να πήγαν. Και μάλιστα εδώ έχει πολλά, θα ήξιζε ο κόπος να σας τα έλεγα όλα, αλλά δεν μένει ο χρόνος και δεν είναι ακριβώς και το θέμα μας, διότι λέγει οι άνθρωποι αυτοί υπομείναντες περιεργίας. Τι είναι περιέργεια? Είναι τα περίεργα πράγματα, είναι οι μαγικές ενέργειες υπό των πορνοδομένων γυναικών. Οι γυναίκες, λέγει, οι πρόστιχες γυναίκες κάνουν μάγια εις τους άνδρες αυτούς να τους κρατάνε κοντά τους. Και αφού κάνει μεγάλη περιγραφή που αν την έχετε υπόψη σας, είναι στον 35 τόμο, αγαπητοί μου, της σειράς των Ελλήνων των Απάντων των Αγίων Πατέρων, ο 35ος τόμος, τρεις ομιλίες εις των ιερών θεσμών του γάμου. Αγοράστε τον τόμο αυτόν και διαβάσατε. Είναι υπέροχα αυτά που γράφει εκεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Κυριολεκτικά τον έχω καταλυστεύσει τον Ιερό Χρυσόστομο, από εκεί σας ομιλώ. Και λέγει εδώ, η μη φοβή την γέναν άνθρωπε, τας γοητείας αυτόν φοβήθηκε. Άνθρωπε, αν δεν φοβάσαι την κόλαση, γιατί ίσως δεν πιστεύεις την κόλαση, φοβήσαι να φοβηθείς τις μαγείες αυτών των γυναικών. Το τι μάγια κάνουν οι γυναίκες αυτές. Ότι οι γυναίκες που θέλουν να κρατήσουν έναν άνδρα κοντά του κάνουν τέτοια πράγματα, είναι και μόλις ανάγκη να σας το πω. Το γνωρίζετε αυτό και θα έχετε ακούσει πολλές συναφείς ιστορίες. Το τι ποτίζουν τους άνδρες και το τι ταΐζουν τους άνδρες δεν λέγονται. Τα ξέρετε. Δεν λέγονται. Παρήγημοι τι των χρημάτων ζημίαν. Λέγει παρέρχομαι τη ζημιά τη χρηματική, την οικονομική που υφίσταται ο άνδρας που κοιτάζει ξένες γυναίκες. Είναι γνωστό ότι τέτοιοι άνθρωποι οικονομικά ναυάγια γίνονται πολλάκις όταν δει η παρουσία μιας τρίτης γυναικός, ενός τρίτου ανθρώπου. Τας καθημερινάς υποψίας, των τύφων, την απώνιαν, την παρά των πορνών γινωμένη εις τους ανοήτους, α, θανάτων μυρίων εστί πικροτέρα. Όλα εκείνα τα καθημερινά τα οποία υπάρχουν, όπως λέγει η περηφάνεια, η έπαρση που γίνεται από τις γυναίκες αυτές
εις αυτούς τους ανοήτους, άνδρας, οι οποίοι είναι όλες αυτές οι καταστάσεις πικρότερες από πολλούς θανάτους. Και την μένη γυναίκα, ακούστε μια ωραία λεπτή παρατήρηση, και την μένη γυναίκα, πολλάκις ουδε βαρύ ρήμα υπούσαν ουκίνεγκας, την δε πόρνην κεραπίζουσαν προσκυνής. Την μένη γυναίκα σου, μια κουβέντα να σου πει δεν την ανέχεσαι, η πόρνη σκαμπίλια να σου δίνει, κάθεσαι σαν κοτόπουλο μπροστά της και την προσκυνάς. Λεπτοτάτη και ακριβεστάτη παρατήρησης του Ιερού Πατρός. Και ούκε σκήνη. Και δεν τρέπεσαι. Ουδέ ερυθριάς. Ούτε κοκκινίζεις. Ουδέ εύχη διαστήνεσαι την γη. Ούτε εύχεσαι να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Πώς δεν είσαι εις εκκλησίαν εις ελθύν και τα σχήρας εις των ουρανών ανατείνε. Πώς τολμάς άνθρωπε, μιχέ, να πας στην εκκλησία και να σηκώσεις τα χέρια σου προς των ουρανών. Ποιο στόμα τι καλέσει, καλέσε τον Θεόν, ότι πόρν είναι φίλη σας και ουδέδικας, ουδέ φρύτης, υπέμει, μήποτε σκυπτός, άνωθεν ενεχθείς, καταφλέξει την ανεσχυντών σου κεφαλή. Πέ μου, με ποιο στόμα ήθελες να καλέσεις τον Θεόν, που με αυτό το στόμα εφίλησες την πόρνη γυναίκα και δεν φοβάσαι, ούτε φρύτης, πες μου. Μήπως πέσει κεραυνός, σκυπτός, κεραυνός πάνω στο κεφάλι σου και σου καταφλέξει, σου κατακάψει το αδιάντροπο κεφάλι σου. Καν γάρ τη γυναίκα λάθης, την ειδικημένη, αλλά τον ακίμητον οφθαλμόν ουλήσει ποτέ. Και αν ακόμη ξεφύγεις της προσοχής της αδικημένης γυναίκα σου, το ακίμητο μάτι του Θεού όμως ποτέ δεν θα το ξεφύγεις. Μια περιγραφή πραγματικά θαυμασία του Ιερού Χρυσοστόμου. Σας είπα την Αττικό, γιατί έχει πολλά, έχει πάρα πολλά, αλλά πήρα ένα πολύ σύντομο σταχυολόγημα. Μίλει όμως ο Άγιος Πατήρ και το φάρμακο. Λέγεται εξής: από γάρ σοφροσύνης αγάπη τίχτεται, από δε αγάπης τα μυρία αγαθά. Αυτή η φράση του Ιερού Πατρός θα μπορούσε να γίνει ένα κορμιζάκι και να μπει αγαπητοί μου στο σπίτι μας. Θα την ξαναπώ. Είναι επιγραμματικοτάτη αλήθεια. Από γάρ σοφροσύνης αγάπη τίχτεται, από δε αγάπης τα μυρία αγαθά. Δηλαδή, εάν είσαι τίμιος άνθρωπος, σόφρον, δεν κοιτάζεις ξένες γυναίκες, τότε από τη σοφροσύνη αυτή, και για τη γυναίκα το ίδιο είπαμε, να μην τα επαναλαμβάνω, από τη σοφροσύνη αυτή γεννιέται η αγάπη. Και από την αγάπη αυτή έρχονται όλα τα αγαθά μέσα στο σπίτι. Αντιστόχως, όταν η σοφροσύνη δεν πηγαίνει καλά, τότε η αγάπη δραπετεύει και τα αγαθά εξαφανίζουν. Και συνιστά, λυθήνας τίνει νόμιζε τας λοιπάς γυναίκας, να βλέπεις λέει τις άλλες γυναίκες σαν πέτρες, σαν πέτρες, πες ότι είναι κούκλες, πέτρες, είναι πέτρες, δεν είναι άνθρωποι, είναι πέτρες. Ιδώς, γνωρίζοντας, ότι μετά γάμων, κάνα κολλάς της ήδης οφθαλμής, ετέραν γυναίκα, καν δημοσίαν, καν ύπανδρον, εις των μοιχών εγκλήμασιν υπεύθυνος γέγονας, υπεύθυνος γέγονας. Πρόσεξε λέγει, γνωρίζοντας ότι αν δεις με ακόλαστα μάτια ξένη γυναίκα, είτε δημοσία είτε παντρεμένη, είσαι υπεύθυνος του αμαρτήματος της μοιχείας. Εδώ υπογραμμίζω καν δημοσία, γιατί όταν το διάβαζα εθυμήθηκα τι μου έλεγε κάποτε ένα στρατιώτη. Τι φοβερά πράγματα, τι διαστροφή έχουμε πάθει. Εδώ όταν λέγει δημοσίαν γυναίκα,
εννοεί τις πόρνες των οίκων ανοχής. Κάποτε λοιπόν, είναι πολλά χρόνια, ένας στρατιώτης αφού εξομολογήθηκε είπε ότι είχε να πει: είδα ότι δεν αναφέρθηκε σε θέματα πορνείας και όθηλα να ερωτήσω. Βεβαίως, να χαρώ εάν μου έλεγε ότι είναι σε σοφροσύνη, αλλά να λυπηθώ και να επιτιμήσω και να συμβουλέψω εάν ήτο εις κατάσταση πορνείας. Και του λέγω: μήπως παιδί μου έχεις πέσει ποτέ στην ανηθικότητα με καμιά κοπέλα, τίποτε? Μου λέει: όχι ποτέ. Εχάρηκα. Η πείρα με έκανε να ψηλαφίζω τα πράγματα. Αν καμιά φορά, αγαπητοί μου, κάνω λεπτομερείς ερωτήσεις στην εξομολόγηση, πιστέψτε με, πολλές φορές τι βγαίνει. Πεςτε μου, στην στιχομηθία που τώρα ακούτε, τι θα φανταζόσαστε, αφού είναι σαφής η όλη συζήτηση? Μήπως έπεσες ποτέ, παιδί μου, με καμία κοπέλα στην ανηθικότητα? Και λέει αυτός: όχι ποτέ, πάτερ μου. Δόξα σου, είναι σαφές. Και λέγω: μήπως έχεις πάει και σε γυναίκες οίκων ανοχής? Και μου απαντάει αυτός: στις κρατικές. Εκεί, λέει, πήγα. Αυτές είναι κρατικές. Προσέξτε παρακαλώ. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά που έχει να παρατηρήσει κανείς. Δύο μόνο θα σχολιάσω. Πρώτον, ότι αντιδιαστέλει και διαφορίζει τις γυναίκες, τις γυναίκες που υπάρχουν στον κόσμο, από τις γυναίκες αυτές τις οποίες αποκαλείται κρατικές. Δηλαδή ότι αυτές δεν είναι άνθρωποι και ότι αν πάει κανείς να κάνει μια αμαρτία με αυτές τις γυναίκες που πληρώνει, αυτό δεν είναι αμάρτημα. Όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ, μια μικρή παρένθεση, και με το φλιτζάνι του καφέ, που άμα ρωτήσεις μήπως κοιτάτε φλιτζάνι του καφέ, σου λέει όχι. Μήπως και για αστεία? Για αστεία, αλλά ξέρετε είναι χωρίς πληρωμή. Δηλαδή σε τι βαρύνει το θέμα της πληρωμής εάν θα δεις το φλιτζάνι του καφέ? Εάν θα δώσεις χρήματα είναι αμάρτημα τότε κοιτάζεις φλιτζάνι του καφέ? Αλλά δεν είναι αμάρτημα εάν δεν πληρώσεις? Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έτσι και εδώ πέρα, πληρώνει την γυναίκα αυτή. Όπως ακριβώς πάμε στο περίπτερο να πάρουμε ένα κουτί σπίρτα ή ένα πακετάκι καραμέλες, και αν μία τύψη συνειδήσει ως δευτερόμεθα, δίδουμε το αντίτιμο, παίρνουμε το εμπόρευμα και φεύγουμε. Κατά παρόμοιο τρόπο σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί και δεν νομίζουν ότι είναι αμαρτία. Δεύτερον, από την ονομασία που έδωσε των χαρακτηρισμών κρατικές, είναι από τον χαρακτηρισμό αυτών άξιο πολλών θρήνων το κράτος μας, που έφτασε να δίνει την εντύπωση εις τους πολίτες του ότι τέτοιες γυναίκες το κράτος τις διατηρεί. Και βεβαίως το κράτος τις διατηρεί όχι χρήμαση, αλλά με την ανοχή του και με την πολιτική του πάνω στα θέματα αυτά. Αυτό είναι το κατάντημά μας, να βλέπουμε, αγαπητοί μου, την πορνεία και να μην φτάνει το μυαλό μας ότι κάναμε τόσο φοβερή αμαρτία. Φαίνεται λοιπόν και ο Ιερός Χρυσόστομος θα την έπαθε πολλές φορές με την κατάσταση αυτή, και εδώ κάνει αυτήν τον τονισμό και λέγει: καν δημοσίεν καν ύπανδρον. Είτε είναι γυναίκα των οίκων ανοχής, είτε είναι πανδρεμένη γυναίκα, ότι όποια γυναίκα και να είναι, εάν κάνεις, αλλού λέγει στο ίδιο κείμενό του, με τις θεραπενίδες, με τις υπηρέτριες, τις δούλες, και εκεί με την έννοια δούλη αγορασμένη, ότι αφού είναι αγορασμένη είναι δούλη, δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Ό,τι γυναίκα και να είναι, οι άνθρωποι δημιούργησαν τους θεσμούς της δουλείας, του φτωχού και του πλουσίου κτλ. Είναι πλάσμα του Θεού, είναι άνθρωπος και μετέθεσε πλήρως απέναντι στο πλάσμα αυτό την αμαρτία και απέναντι στο Θεό. Και συνεχίζει: καν είδης επιθυμίαν άλλης γυναικός εγυρωμένης εν σύ. Κι αν λέγει κάποια επιθυμία για κάποιαν άλλη γυναίκα, σου ξεσηκωθεί με στην καρδιά. Ήτα εκ τούτου σύ την γυναίκα αηδή φαινομένη, είδατε, και ως εκ τούτου βλέπεις τη γυναίκα σου με αηδία,
Δεν σου αρέσει μετά η γυναίκα σου. Είδατε πόσο ψυχολογημένο. Πότε γεννιέται μες την ψυχή του ανθρώπου αυτή η αηδία? Όταν αρχίζει να βλέπει άλλες γυναίκες και να κάνει την σύγκριση. Συνιστά ο ιερός πατήρ, ήσελθε εις τον θάλαμον, πήγαινε στο δωμάτιό σου και το βιβλίο αναπτύξας τούτο. Όταν είπε τούτο, αισθάθηκα έτσι ένα ρίγος πραγματικά, διότι ο ιερός Χρυσόστομος κρατούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του και ανέπτυσε, όπως η επιγραφή των ομιλιών προδίδει, το 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους. Και λέγει, πάρε το βιβλίο τούτο, την Αγία Γραφή, και λαβών Παύλων μεσίτην, και πάρε και παρακάλεσε τον Απόστολον Παύλον ως μεσίτην εις τον Θεόν, και συνεχώς επάδων τα αυτά τα ρήματα, διαρκώς δεν παραλαμβάνεις τα λόγια αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο, κατάσβεσον την φλόγα και ούτω και η γηνή σου πάλιν έσθεση υποθυνοτέρα. Και έτσι να σβήσει την επιθυμία, την αμαρτωλή που έχεις, και με τον τρόπον αυτόν η γυναίκα σου πάλι θα σου είναι ποθητή και ωραία. Ταύτα λογιζόμενος, μη τα σμιχίας φεύγε μόνον. Αυτό όταν τα σκέπτεσαι, όχι μόνο να αποφεύγεις τις σμιχίες, αλλά και τα υποψίες. Πρόσεξε, μη βάζεις στο μυαλό σου υποψία για τη γυναίκα σου, όπως και η γυναίκα να μην βάζει υποψία για τον άνδρα της. Η γυνή του ιδίου σώματος σου και εξουσιάζει αλλού ανήρ. Ομοίως και ο ανήρ του ιδίου σώματος σου και εξουσιάζει αλλή γυνή. Τα πρόσεξες τα λόγια. Δεν εξουσιάζει ο άνδρας το σώμα του, η γυναίκα. Δεν εξουσιάζει η γυναίκα το σώμα της, ο άνδρας. Με τα ακριβίας τα αυτά φυλάξαντες τα ρήματα. Με πολλή ακρίβεια λέει αφού φυλάξουμε τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου. Πού και εν αγορά. Όταν πάμε να ψωνίσουμε έξω. Και εν οικία και στο σπίτι μας. Και εν ημέρα. Και εν εσπέρα. Και τη μέρα και τη νύχτα. Και επί της τραπέζης. Και επί της ευνής. Και στο τραπέζι. Και στο κρεβάτι το συζυγικό. Και πανταχού. Παντού να διατηρείς τα λόγια αυτά. Δεν εξουσιάζω το σώμα μου, το εξουσιάζει η γυναίκα μου. Δεν εξουσιάζω το σώμα μου, το εξουσιάζει ο άνδρας μου. Αυτό πρέπει διαρκώς να κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό των συζύγων. Και αυτοί μελετώμεν και τας γυναίκας παιδεύομεν. Δηλαδή διαρκώς τα λόγια αυτά εμείς οι ίδιοι να τα μελετούμε οι άνδρες, αλλά και τις γυναίκες να τις παιδαγωγούμε. Και προς εμάς λέγει και παροιμών ακούει. Εμείς να τα λέμε στη γυναίκα μας και η γυναίκα μας να μας τα λέει εμάς. Και είναι ο φρόνος των παρόντα ζήσομεν βίων, για να μπορέσουμε να ζήσουμε την παρούσα ζωή με σοφροσύνη. Αυτά ο ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, μας αναπτύσσει. Και τώρα, στο σημείο αυτό της μοιχείας, θα είχα να σημειώσω δύο πραγματάκια ακόμα. Πολύ προσοχή όταν ένα ζεύγος, ιδίως ζεύγος νεόπανδρων, νέοι στην ηλικία και στον γάμο τους, ιδιαίτερα προσοχή στο θέμα των συναναστροφών και των γνωριμιών που θα αναπτύξουν με το περιβάλλον τους. Πρέπει να προσέξουν σε ποια σπίτια πηγαίνουν επίσκεψη και ποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στο δικό τους το σπίτι επίσκεψη. Πρέπει ακόμη να προσέξουν πολύ τις γνωριμίες που συνάπτουν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί, αγαπητοί μου, να μπει άνδρας 50 χρόνων μέσα στο σπίτι και να ξελογιάσει την γυναίκα που είναι 20 χρονών. Την ξέρει η γυναίκα, την νιώπαντρή που είναι 20 χρονών, να την ξελογιάσει. 50 χρονών άνθρωπος αυτός να είναι. Ούτε σπάνιο, ούτε περίεργο. Και κάποτε διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι να εγκαταλείπει τον 25 χρονό άνδρα της η γυναίκα αυτή για να ακολουθήσει τον φίλο της τον 50 ή 60 χρονό άνθρωπο. Ούτε σπάνιο, ούτε πρωτάκουστον. Προσοχή λοιπόν εις τας γνωριμίας. Ακόμη μεγάλη προσοχή φιλοξενίας ανθρώπου εις το σπίτι μας. Είτε ανδρός, είτε γυναικός, ακόμα και συγγενικών προσώπων. Διότι εάν μην είναι άνδρας, κινδυνεύει η γυναίκα. Και αν είναι γυναίκα,
κινδυνεύει ο άντρας. Αγαπητοί μου, μην νομίσετε ότι δεν είναι διαδεδομένη η αιμομιξία, ότι δεν μπορεί ο γαμπρός με την κουνιάδα ή ο γαμπρός με την πεθερά ή η νύφη με τον πεθερό, ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν, ή ο ξάδελφος με την ξαδέλφη ή η νύφη με τον κουνιάδο της και ούτω καθεξής. Άστε ότι τα ακούμε αυτά κάθε μέρα, σας τα καταθέτω, μην είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, αλλά εάν δεν ήσαν αληθή και τόσο διαδεδομένα, δεν θα υπήρχαν ούτε κανόνες της Εκκλησίας μας λεπτομερείς εις το σημείο των μορφών αιμομιξίας, ούτε ο Λόγος του Θεού εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο της Εξόδου, δεν θα έκανε μνήα και αναφορά των θεμάτων αυτών, μάλιστα μετά πολλών λεπτομεριών. Γιατί συμβαίνει. Μη πεις επί παραδείγματι, νιώπαντροι τώρα οι άνθρωποι, να με συγχωρέσετε που τα λέγω, αλλά να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Μη πείτε ότι παντρεύτηκα τον άνθρωπο να πει μια νέα κοπέλα τώρα 20 χρόνο, αυτός να είναι 25-30 ξέρω εγώ, να έρθει τώρα ο αδελφός από το χωριό για να πηγαίνει στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, 18 χρόνο, ή να πηγαίνει σε μια δουλειά, ξέρω εγώ, σε νυχτερινή σχολή, και να είναι 18-20 χρόνο παιδί. Ρε, που βάζεις τον αδελφό σου εσύ μέσα στο σπίτι και έχει τη γυναίκα σου μέσα και αυτήν 20 χρονών κοπέλα? Και να τα φτιάξουν, τι θα γίνει παρακάτω? Τόσο λίγο μυαλό έχουν οι άνθρωποι, τόσο λίγο μυαλό. Ή να έχει επί παραδείγματι η γυναίκα την αδελφή της να την φιλοξενεί μέσα στο σπίτι και να τα φτιάξει με τον γαμπρό της. Σας βεβαιώνω, ακούω πολλά. Δεν έρχονται όλα στην επιφάνεια για να έχουν γνώση οι άνθρωποι των πραγμάτων. Διότι το πράγμα πολλές φορές, αφού γίνει το κακό, μπορεί να μην συνεχιστεί. Αλλά το κακό έχει γίνει. Μικρό πράγμα είναι να κάνεις ανήθικον πράξη με συγγενικό σου πρόσωπο. Έστω και μία φορά να έχει γίνει αυτό, μικρό πράγμα είναι. Ας περιφρουρήσουμε, αγαπητοί μου, τα νεαρά ζεύγη που παντρεύονται, τα παιδιά σας. Περιφρουρήσατε τα. Μην τα αφήνετε να έχουν επαφές και γνωριμίες με πρόσωπα ύποπτα ή συγγενικά. Ας τους αφήσουμε μόνους τους ανθρώπους αυτούς. Να είναι στο σπίτι τους, στο σπιτικό τους, να ζήσουν όμορφα. Μην τους μπερδεύουμε με άλλα πρόσωπα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ο θαυμάσιος χαλινός της νηστείας. Είναι δηλαδή το εξής. Κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε 4 νηστείες και επιπλέον Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε νηστεία. Η Εκκλησία μας επιβάλλει, παραλλήλως με την νηστεία, να ασκείται και η εγκράτεια. Αλλά η εγκράτεια αυτή, να το γνωρίζουμε, και επειδή υπάρχει μια σύγχυση στο σημείο τούτο, ας κάνουμε την διασάφηση, θα είναι Τετάρτη και Παρασκευή, όχι από βραδείς, αλλά όπως νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε από βραδύ στην Παρασκευή ή από βραδύ στην Τετάρτη. Δεν αρχίζει η νηστεία μας από την Τρίτη το βράδυ, ούτε από την Πέμπτη το βράδυ αρχίζει η νηστεία. Διότι αν άρχιζε από την Τρίτη το βράδυ η νηστεία, κατά το ορολόγιο των εκκλησιαστικών, θα έπρεπε οπωσδήποτε να τελειώσει την Τετάρτη το βράδυ. Οπότε πότε εσείς νηστεύσατε από Τρίτη βράδυ και κάνατε κατάλυση Τετάρτη βράδυ? Δεν γίνεται αυτό. Η νηστεία ακολουθεί όχι το εκκλησιαστικό ορολόγιο, αλλά ακολουθεί το αστρονομικό ορολόγιο. Δηλαδή, τα λέγαμε από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα. Να το πάρουμε έτσι. Όπως μας προσφέρεται η Τετάρτη και η Παρασκευή, έτσι νηστεύουμε. Έτσι και θα εγκρατευόμεθα. Διότι, αντιλαμβάνεστε, αν το πάρουμε από βραδύ στην Τρίτη και από βραδύ στην Πέμπτη, μετά θα βάλουμε και την Κυριακή και το Σαββάτο, διότι είναι δέσιμες μέρες όπως το Μελιουκτουράτο, τότε τι μένει? Μην λοιπόν φορτώνουμε βαρύ φορτίο στους ανθρώπους, ενώ δεν είναι γραμμένο πουθενά αυτό. Να το έχετε υπόψη σας. Αλλά νηστεύομαι ακόμη και τις Σαρακοστές και εγκρατευόμεθα και τις Σαρακοστές. Μη, αγαπητοί μου, χαλούμε τις Σαρακοστές. Μη μου πείτε βεβαίως, μη μου πείτε ότι πείτε τα αυτά στην άλλη ομιλία που θα κάνετε στους άνδρας. Διότι εμείς συμφωνούμε με αυτά που λέτε. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Αυτό είναι αληθές. Αλλά ενίοτε όμως και οι γυναίκες γίνονται σκάνδαλο εις τους άνδρες των, διότι δεν αντιλαμβάνονται
Πρέπει να το πω και αυτό. Δεν αντιλαμβάνονται οι γυναίκες ότι άλλη η ψυχολογία του ανδρός και άλλη η ψυχολογία της γυναικός. Η ψυχολογία της γυναικός απαιτεί μία τρυφερότητα εκ μέρους του ανδρός της, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αυτό δημιουργεί σκανδαλισμό στον άνδρα. Και όταν ο άνδρας θέλει να περιφρουρεί τον εαυτό του από πλευράς σοφροσύνης και περικόπτει τις τρυφερότητες, η γυναίκα παρεξηγεί τον άνδρα της και λέγει ότι δεν με αγαπάς, γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η τρυφερότητα. Μην τα παρεξηγείτε τα πράγματα. Μην τα παρεξηγείτε. Διότι μετά μην έχετε και παράπονο. Είχε πολλές φορές ο σύζυγος να θέλει να κοιμηθεί ιδιαίτερο σε άλλο κρεβάτι και η σύζυγος να λέγει δεν με αγαπάς, γι' αυτό θα τα κοιμηθεί σε άλλο κρεβάτι. Μα δεν τον καταλαβαίνει τον άνθρωπο, γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση. Να κατανοεί ο ένας την ψυχολογία του αλουνού. Βλέπετε, μπαίνω σε θέματα τα οποία ίσως θα σας παραξένευαν, αλλά σεμνούς θέλω να σας κάνω. Γι' αυτό τα λέω. Για να υπάρξει σεμνότης και μόνο σεμνότης και κατά Θεόν αγιώτης, ώστε να επιτύχουμε αυτό που ο Θεός θέλει, την σοφροσύνη μέσα στον γάμο. Γιατί αλλιώτικα η σοφροσύνη, εάν δεν τύχει και αυτών των λεπτομεριών, θα αστοχήσει, θα αποτύχει και τότε τι έκαναμε, παρακαλώ. Ομοίως εγκρατευόμεθα, δεν υστεύουμε, αλλά εγκρατευόμεθα τας εδεσίμους ημέρας. Όπως είναι η Κυριακή, ολόκληρη η Κυριακή. Καλόν είναι να εγκρατευόμεθα από το Σαββάτο βράδυ. Όπως εγκρατευόμεθα, πού να το πει κανείς πια σήμερα, ολόκληρο το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Ναι, μεν καταναλώνουμε σε όλα τα φαγητά. Μια ερώτηση σήμερα είχα, ότι επειδή πέφτει Τετάρτη τα Χριστούγεννα πέφτουν, μήπως πρέπει να φάμε ψάρι και όχι κρέας? Δι' όνομα του Θεού. Κρέας τώρα. Κατάλυση στις πάντα 12 μέρες πλην της παραμονής των φώτων. Που νηστεύουμε και το λάδι, αν δεν πέσει Σαββάτο ή Κυριακή. Λοιπόν, αυτό το 12ήμερο, ναι, μεν δεν νηστεύουμε, αλλά εγκρατευόμεθα. Μην το ξεχνούμε αυτό. Μην το πείτε κάπου αλλού και σας πούν ότι αυτό που λέω είναι υπερβολικό. Όπως ομοίως και την διακαινήσιμη εβδομάδα. Από την ημέρα του Πάσχα μέχρι του Θωμά, βεβαίως εις πάντα καταλύομαι, αλλά εγκρατευόμεθα. Διότι είναι η μέρα μία, η Πασχαλινή. Μην μου πείτε ότι γίνονται γάμοι. Διότι πάρα πολλές παραχωρήσεις έχουν γίνει με το να γίνονται γάμοι τις ημέρες αυτές. Αλλά τι να πω, τι να πω. Μόνο αυτό είναι. Είναι τόσα τα οποία επιτέλους ας το καταλάβουμε. Δεν θα κριθούμε με κριτήρια ανθρώπινα, αλλά με τους νόμους του Θεού. Και επιτρέψατε μου δύο λόγια για να κλείσω το θέμα αυτό. Σας κούρασα, να με συγχωρέσετε. Δύο λόγια για την περίπτωση της χειρίας. Όταν δηλαδή έχουμε χειρία, ένας άνδρας απέθανε η γυναίκα του ή μια γυναίκα έχασε τον άνδρα της. Κακώς λέγω το ρήμα έχασε, δεν υπάρχει, δεν χάνεται άνθρωπος. Αλλά μίλησα σε μια κοινή φράση. Ο Απόστολος για τις χείρες γράφει τα εξής. Βεβαίως δεν αποτείνεται προς χείρους ανθρώπους, άνδρας, αλλά θα λέγαμε το αυτό αντιστοιχεί. Λέγοντες χείρες, καλόν αυτής εστίν, εάν μήνωσιν ως καγό. Για να το καταλάβετε καλύτερα, λέγει, λέγω τις αγάμεις και τις χείρες. Λέγω εις τους άγαμους και εις τις χείρες να μείνουν όπως είμαι εγώ. Όπως το λέω, όλος δεν είναι το χείρος, είναι το άγαμος. Είναι το άγαμος. Τι να μείνουν όπως εγώ, να μην παντρευτούν. Καλόν είναι η χείρα γυναίκα να μην ξαναπαντρευτεί. Να μην ξαναπαντρευτεί. Μη πιέζετε παρακαλώ μια γυναίκα που είναι χείρα να ξαναπαντρευτεί. Μη την πιέζετε. Όσο νέα και να είναι. Και 20 χρονών να είναι. Εκτός, το λέει και ο Απόστολος εξάλλου αυτό, εκτός αν αυτή η γυναίκα δείχνει σημάδια ότι θα μπορούσε να αμαρτήσει, τότε ας παντρευτεί. Λέγει ακόμη, η όντως χείρα και μεμονωμένη, αυτή που είναι πράγματι χείρα και δεν έχει άλλον άνθρωπο στον κόσμο, ήλπη και επί των Θεών, έχει ελπίσει στον Θεό και είναι η μόνη της ελπίδα,
και προσμένει τες δεείς εσύ και τες προσευχές νυχτός και ημέρας. Μένει στις προσευχές της νύχτα μέρα προς τον Θεό. Η δε σπαταλώσα ζώσα τέθνικεν. Η χείρα εκείνη η οποία όμως σπαταλά τη ζωή της σε μόδες, σε πώς να φαίνεται όμορφη, και από εδώ και από εκεί, ή ενδεχομένως και με άλλους άνδρες, η γυναίκα αυτή λέει ζώσα τέθνικεν. Αν και ζει, είναι πεθαμένη, λέει ο Απόστολος. Ο Άγιος Πολύκαρπος λέει κάτι υπέροχο. Τα σχήρας σοφρονούσας γινοσκούσας ότι εισήθησε αστήριον Θεού. Λέγει οι χείρες να σοφρονούν. Γνωρίζουσε ότι είναι θυσιαστήριον Θεού και ότι πάντα μογοσκοπείται και λέγει θελατών ουδέν ούτε λογισμών ούτε ενιών ούτε τίτων κρυπτών της καρδίας. Είναι υπέροχο αυτό που λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος. Μια χείρα λέγει είναι ένα θυσιαστήριον του Θεού και ότι το θυσιαστήριον αυτό του Θεού το βλέπει ο Θεός γύρω γύρω, το κοιτάζει, το μομοσκοπεί, μομοσκοπείται, εξετάζεται, θα λέγαμε λεπτομέρως, μήπως υπάρχει κάποιος μόμος, κάποια κατηγορία, ένα ψεγάδι, και τίποτα δεν ξεφεύγει, λέγει, από τα μάτια του Θεού. Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί, πώς ζει η χείρα γυναίκα. Και ακόμη ο Θεός βλέπει στη χείρα γυναίκα και τους λογισμούς της και τις έννοιες και τα πάντα που υπάρχουν στα κρυπτά της καρδίας. Γιατί όμως ονομάζει την χείρα θυσιαστήριον του Θεού? Ακούστε γιατί. Θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό από την, ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή του στο 12 κεφάλαιο στίχος 1. Παραστήσε, λέγει ο Απόστολος, τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον το Θεό. Να παραστήσετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία αγία ευχάριστη στο Θεό. Το θυσιαστήριο ή το ένα τετράγωνο κτίσμα μέσα στο οποίο βάζαν αναμένα κάρβουνα και μέσα στα αναμένα, απάνω στα αναμένα κάρβουνα ρίχνανε το θυμίαμα ή τα ολοκαρπώματα ή ολοκαυτώματα. Συνεπώς το θυσιαστήριο εδέχεται τα αναμένα κάρβουνα. Όταν η χείρα γυναίκα ή ο αγνός άνθρωπος, αλλά ο λόγος περί χειρών, η χείρα γυναίκα αισθάνεται και δέχεται τους πειρασμούς της σαρκός, είναι σαν να έχει αναμένα κάρβουνα, αλλά λέγει όχι, εδώ θα αγωνιστώ να προσφέρω τον εαυτό μου καθαρώνει στον Θεό. Έτσι μεταβάλλεται η ύπαρξη της χείρας γυναικός πολλάκης θυσιαστήριο που καίγει μεν, καίγει μεν ίσως ο πειρασμός της σαρκός, αλλά η δία ουδέποτε προσφέρει τον εαυτόν της παρά μόνο θυσία εις τον Θεόν, και είναι αυτή η θυσία ευάρεστο εις τον Θεόν. Ολόκληρο το σώμα της και η ψυχή της γίνονται θυσία και θυσιαστήριο, θύμα και θυσιαστήριο. Φθάνει ο ιερός Χρυσόστομος, πού να το πει κανείς αυτό, πού να το πει κανείς αυτό, να πει στον άνδρα καν απολέσεις γυναίκα δόξαζε. Αν λέει πεθάνει η γυναίκα σου, να δοξάζεις τον Θεό. Ίσως σε εις εγκράτη αναγαγήν βούλεται ο Θεός. Ίσως λέγει να θέλει ο Θεός να σε οδηγήσει εις την εγκράτεια. Γι' αυτό να σου πήρε τη γυναίκα. Και το αντίστροφο θα λέγαμε. Έχασε τον άνδρα σου, δόξαζε τον Θεό. Μπορεί ο Θεός να ήθελε από εδώ και μπρος να σε κρατήσει σε μία εγκράτεια. Είδατε πως μιλούσαν οι πατέρες. Δεν κολάκευαν. Δεν κολάκευαν τους ανθρώπους. Να πάνε να λένε, έχασες τον άνδρα σου, τι κρίμα, ξέρω εγώ, κλάματα και οδυρμούς. Όχι, δόξα σου τον Θεό. Έβλεπαν πέρα και πάνω από τη σάρκα, αγαπητοί μου οι πατέρες. Έβλεπαν την πνευματική ωφέλεια και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό.
Την ιστορία της Σωσάνας την ξέρετε όλοι σας. Θα ήθελα να σας απολύσω, επειδή σας κούρασα πολύ, να σας απολύσω με μια ιστορία ευχάριστη, αλλά και πολύ διδακτική. Είναι στο βιβλίο Δανιήλ, που είναι πρώτο-τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τελευταίο της Δέλτα Μακαβαίων. Και μάλιστα με το περιστατικό αυτό που θα σας πω με δύο μονολόγια, ο Δανιήλ έγινε γνωστός ως σπουδαίον πρόσωπο. Και από εκεί αρχίζει η δράση του Δανιήλ, που διαδραμάτισε πραγματικά σπουδαίωτατων ρόλων και εις τους ομογενείς του και εις το κράτος των Βαβυλωνίων αλλά και των Περσών. Όταν οι Εβραίοι εχμαλωτίστηκαν από τον Ναβουχοδονόσορα και οδηγήθησαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα, εκεί έμειναν 70 χρόνια. Βεβαίως, πολλά πράγματα εγίνονται πλέον εις την ξενιτιά. Ένα από αυτό ήταν και η εκδίκαση υποθέσεων. Οπωσδήποτε μεταξύ του λαού θα υπήρχαν διαφορές και υποθέσεις. Ένας Εβραίος, ονόματι Ιωακήμ, ο οποίος ήταν και πλούσιος και ευυπόληπτος άνθρωπος, είχε ένα πλούσιο σπίτι με ένα ωραίο μεγάλο κήπο και είχε παραχωρήσει το σπίτι του να γίνονται κάθε μέρα εκεί οι εκδικάσεις των ομογενών του. Τη χρονιά εκείνη μέσα στην οποία συνέβη το θέμα που θα αναπτύξουμε, είχαν εκλεγεί ως δικαστέ δύο πρεσβύτεροι, δηλαδή δύο γέροντες Εβραίοι, και αυτοί θα ανελάμβαναν όλες τις υποθέσεις των Εβραίων. Ο Ιωακήμ ήταν παντρεμένος με μια πολύ νέα κοπέλα, την Σωσάνα, αλλά και πάρα πολύ, όπως σημειώνει το βιβλίο Δανιήλ, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είχε και τους γονείς της. Είχε και δύο μικρά παιδιά. Αυτοί οι πρεσβύτεροι κόλλησαν τα μάτια τους, οι γέροντες, κόλλησαν τα μάτια τους επάνω στη μια γυναίκα. Ο καθένας μέσα του αισθανότανε το πάθος του, αλλά δεν τολμούσε να το πει στον άλλον. Μια μέρα, όταν έφυγαν από το σπίτι, σε ένα σημείο έξω από την πόρτα του σπιτιού, χαιρετήθηκαν για να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Αλλά ο καθένας εσκέφθηκε να ξαναγυρίσει πίσω, μήπως μπορεί να δει πάλι την Σωσάνα. Αφού λοιπόν χαιρετήθηκαν και φύγαν, γυρίζει ο ένας, αλλά γυρίζει και ο άλλος, διότι και οι δύο αισθάνονται το ίδιο πράγμα. Του λέει ο ένας τον άλλον, γιατί γύρισες? Ο άλλος ντράπηκε, να μην πολύ λόγο, ο ένας απεκάλυψε εις τον άλλον, ο καθένας για λογαριασμό του, το πάθος του. Και από την ημέρα εκείνη συμφωνούν πώς να βρουν την ευκαιρία για να εκβιάσουν την Σωσάνα, να την κάνουν δική τους. Και τι εμιχανέθησαν? Κάθε μεσημέρι, όταν τελείωναν οι εκδικάσεις, έκλειναν τις πόρτες του κήπου. Φαίνεται ότι ο κήπος ήταν αρκετά μεγάλος, είχε δάσος μέσα. Έκλειναν τις πόρτες και επειδή το καλοκαίρι και έκανε πολύ ζέστη, η Σωσάνα συνήθιζε να πηγαίνει μέσα στον κήπο της που είχε μία δεξαμενή και εκεί να κάνει το μπάνι της. Αλλά οι πόρτες όμως ήταν κλειστές. Οι δύο αυτοί γέροι επήγαν και κρύφτηκαν κάπου για να την εκβιάσουν την Σωσάνα. Η Σωσάνα με δύο μικρές υπηρέτριες καταλήγει εις την στέρνα και στέλνει πίσω τις μικρές λέγοντας, φέρτε μου όλα τα χρειώδη για το μπάνιο. Αρώματα, αρωματικών έλαιων και τα λοιπά, δεν είχαν τα σαπούνια της εποχής μας. Οι κοπέλες έφυγαν και μόλις απεμακρύθηκαν οι υπηρέτριες και έμεινε μόνη της η Σωσάνα εκεί δίπλα στην δεξαμενή, εμφανίζονται μπροστά της οι γέοι και της λέγω, το και το θα δεχθείς να κάνεις μαζί μας την αμαρτία.
Τότε η Σωσάνα όταν τους είδε τρόμαξε. Σας διαβάζω το ιερό κείμενο, τι τους είπε. Και αναστέναξε Σωσάνα και είπε: «Στενά μη πάντοθεν, από παντού στενά, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», που λέει η παροιμία. «Εάν τεγάρτου το πράξω, θάνατός μη εστί. Εάν κάνω την μοιχείαν, αυτό για μένα είναι θάνατος από το Θεό. Εάν τε μη πράξω, εάν πάλι δεν διαπράξω την μοιχείαν, ουκ εκφέψομαι τα σχήρα σημών. Δεν θα ξεφύγω από τα χέρια σας, γιατί εσείς είσαστε δικαστέ και θα βγάλετε για μένα ψυχοφαντίες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω είναι για μένα φοβερόν. Αλλά τι κάνει όμως, τι απαντά? Ερετότερον μη εστίν, μη πράξασαν εμπεσύνης κύρα Σιμών ή αμαρτήν ενώπιον Κυρίου. Προτιμώ, λέει, να μην κάνω την αμαρτία προς σας το Θεό και να πέσω τα χέρια σας». Δηλαδή να με εκδικάσετε εσείς και να πείτε εναντίον μου ό,τι θέλετε. Γιατί τις έλεγαν ότι εάν δεν δεχτείς, εμείς θα σε κατηγορήσουμε ότι είσαι ανήθικη. Και τότε έβαλε τις φωνές η Σωσάνα, και όταν άκουσαν στο σπίτι τις φωνές, βγήκαν όλοι έξω να δουν τι συμβαίνει στον κήπο. Αλλά τρέχουν αυτοί και ασφάλισαν τις πόρτες του κήπου. Και τι κάνουν οι πρεσβύτεροι, αυτοί οι γέροντες? Όταν είδαν τους άλλους να έρχονται, λένε: «Ξέρετε τι έγινε εδώ πέρα? Έγινε το εξής, ότι εμείς λίγο καθυστερήσαμε να φύγουμε και αντιληφθήκαμε ότι κάποιος νεαρός ήτο με τη Σωσάνα, και εμείς βάλαμε τις φωνές να πιάσουμε αυτόν, αλλά αυτός μας ξέφυγε και πήγαμε και κλείσαμε τις πόρτες». Ποιος να μην τους πίστευε? Πένθα στο σπίτι εκείνο. Οι γονείς της Σωσάνας επένθησαν. Η κόρη μας τέτοιο πράγμα. Ο Ιωακήμ ο άνδρας της, η γυναίκα μου τέτοιο πράγμα. Όλοι κλαίγαν μέσα στο σπίτι. Την άλλη μέρα όμως έπρεπε να γίνει δικαστήριο. Οδηγούν τη Σωσάνα, όλοι κλαίγαν οι σπιτικοί της. Την οδηγούν και αυτή μάλιστα φορούσε ένα κάλυμα και δίνουν εντολή αυτοί οι μυχοί γέροντες να της αφαιρέσουν το κάλυμα για να την απολαύσουν άλλη μια φορά βλέποντάς την. Τότε φωνάζει αυτή και λέγει: «Αθήκως με δικάζετε. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ είμαι αθώα». Αλλά ποιος την πίστευε? Ποιος την πίστευε όταν μάρτυρες είναι οι ίδιοι αυτοί οι δικαστές? Ποιος την πίστευε? Και παρακαλώ, την καταδικάζουν εις θάνατον. Την παίρνουν και κόσμος πολλής και την οδηγούν να την λιθοβολήσουν, διότι ο νόμος προέβλεπε ότι οι μιχαλίδες γυναίκες έπρεπε να λιθάζονται. Θυμηθείτε εκείνη τη μιχαλίδα που οδήγησαν εις τον Χριστόν και είπαν ότι ο Μωυσής μας είπε να τις λιθάζονται αυτές? Όπως πήγαιναν στον δρόμο, συναντούν τον Δανιήλ. «Πού πάτε?» τους λέγει. Του εξηγούν το ολοθέν. Και λέγει ο Δανιήλ: «Μα τόσο μωρή και ανόητη είστε εσείς οι Ισραηλίτες. Γυρίστε πίσω». Τον φώτισε ο Θεός. «Γυρίστε πίσω. Ξαναπάρε πάλι στο σπίτι πίσω». Στρέφεται προς τον έναν, προς τους δύο, και τους λέγει: «Εσείς πονηροί γέροντες, εδώ τώρα θα τα πληρώσετε όλα. Πάρτε τον έναν, πάρτε τον έναν και πηγαίνετε εδώ μακριά». Αυτό που το κάνει και σήμερα η αστυνομία. Να πάρει ξεχωριστές καταθέσεις. «Δεν μου λες, τι συνέβη?» λέει στον έναν. «Πού έμεινε?» «Ενώπιον όλων», λέγει αυτός. «Το και το και το και το». «Μάλιστα. Δεν μου λες, κάτω από τι δέντρο τους είδες να ματάνουν?» Αυτός λέγει: «Κάτω από ένα σχήνο». «Ωραία, πάρτε τον αυτόν. Πάρτε τον άλλον. Πώς κατηγορήσατε τη Σωσάνα? Τι είδατε? Το και το και το». Άλλη κατάθεση. «Κάτω από τι δέντρο τους είδατε να ματάνουν?» «Κάτω από πρίνον». Άλλο δέντρο. Δηλαδή αυτά τα αντιφατικά, που σήμαινε ότι δεν είχε γίνει τίποτα. Και απεκαλύφθηκε, αγαπητοί μου, όλη αυτή η συκοφαντία που είχαν εξυφάνει
αυτοί οι άνθρωποι για να ξεγελάσουν την γυναίκα αυτή. Και τι αποκαλύπτεται? Το αποκαλύπτει ο Δανείλ, ότι αυτοί οι γέροντες το είχαν κάνει επανειλημμένος για πολλές κοπέλες. Και λέγει, τους λιδωρεί ο Δανείλ και λέγει, δεν ντρέπεστε που το κάνατε αυτό και εκβιάζετε τις κοπέλες του Ισραήλ. Αλλά εφοβούντο τα χέρια σας και δεν το μαρτυρούσαν. Ήρθε η ώρα να τιμωρηθείτε. Και οδηγήθησαν να λιθοβοληθούν αυτοί. Αλλά εκείνο που έχει μεγάλη αξία είναι ότι η κοπέλα, η γυναίκα αυτή, η νεαρά γυναίκα η Σωσάνα, προτίμησε να λιθοβοληθεί, όχι όμως να πέσει στο αμάρτημα της Μιχίας. Αγαπητοί μου, ήταν το τελευταίο μας θέμα αυτό. Πρώτον Χριστουγέννων, θα επανέλθουμε μετά τα Χριστούγεννα, την πρώτη Δευτέρα μετά του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, που είναι 13 του Ιανουαρίου. Σας εύχομαι καλές γιορτές.